προκειμένου να ξεκινήσει ένα προγκρόμ απειλών σε όλη την Ελλάδα, κατευθυνόμενο από τη Νέα Δημοκρατία, από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως προκύπτει και από συγκεκριμένα SMS που φύγαν κατά λάθος και προς στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αυτές οι απειλές προχωρήσαν σε κινητά τηλέφωνα, σε προσωπικά τηλέφωνα, σταθερά τηλέφωνα οικειών και γραφείων, βουλευτών, αλλά και στελεχών των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Απειλητικά τηλεφωνήματα τα οποία οδήγησαν και σε προσυγκεντρώσεις απειλητικές σε γραφεία των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά και σε σπίτια στελεχών, προκειμένου να υποχρεώσουν τα στελέχη αυτά να εγκαταλείψουν τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ο στόχος είναι ο εκφοβισμός που είχε και σαν αποτέλεσμα εχθές στα Χανιά, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που ο Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κουντουρά, ήταν παρούσα, να έχουμε ένα στημένο τηλεοπτικό σοου, όπου με επικεφαλής των πρώην κρατούμενων των φυλακών, κύριο Καπαρουδάκη, Παντελή Καπαρουδάκη, που είχε κατηγορηθεί και τιμωρηθεί για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, στελεχών της Χρυσής Αυγής, αλλά και υπαλλήλων συγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου, να γίνει μια προσπάθεια δημιουργήματος κλίματος κατά των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ενός κλίματος το οποίο θα οδηγούσε, όπως εκείνοι επιθυμούσαν, στο να φιλορροήσουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα, τα σημερινά, όπως και τα σχόλια κάποιων δημοσιογράφων. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν φιλορροούν. Τα ίδια ακριβώς λέγανε το 2015, όταν καταφέραμε και ξαναπήραμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Τα ίδια ακριβώς λέγανε το 2012, όταν ο ελληνικός λαός μας ξανάστειλε στη Βουλή μετά από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Τα ίδια λένε και σήμερα. Θέλω όμως να είναι απόλυτα ξεκάθαρη ότι αυτού του είδους η προπαγάνδα η οποία γίνεται σε βάρος των Ανεξάρτητων δεν θα μείνει αναπάντητη. Ζητάμε ομόφωνα, άμεσα, τη δικαστική διερεύνηση με εμπλοκή του εισαγγελέα. Δίνουμε όλα τα κινητά μας τηλέφωνα της κοινοβουλευτικής ομάδος αλλά και των στελεχών μας στη διάθεση της δικαιοσύνης, προκειμένου να αποδειχθεί ποιος προσπαθεί ουσιαστικά σε συνέχεια αυτών που υπόθηκαν και μέσα στη Βουλή να καταλύσει το πολίτευμα. Γιατί περί καταλύσεως του πολιτεύματος πρόκειται η προσπάθεια αυτή η οποία γίνεται για εκφαβισμό στελεχών ενός δημοκρατικού κινήματος. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για πτώση της κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα είχε στόχο τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Η πρόταση δεν αφορούσε τη συμφωνία ή το σχέδιο συμφωνίας το οποίο υπεγράφει στις πρέσπες. Είχε στόχο τους Ανεξάρτητους Έλληνες προκειμένου να μην προχωρήσει η πολιτική της κυβέρνησης και να μην φτάσουμε στην αυριανή μέρα. Στην μέρα δηλαδή συνεδρίασης του Eurogroup και στην έξοδο της χώρας από την περίοδο των μνημονίων. Είναι σοβαρές καταγγελίες τις οποίες προβαίνει αυτή την ώρα. Στη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο κύριος Καμένος, ο επικεφαλής των ΑΝΕΛ, θα γυρίσουμε για να έχουμε και ολοκληρωμένο ρεπορτάζ μόλις τελειώσει αυτά που λέει. Ωστόσο, σε σύνδεση με τον Αντώνη Αντωνόπουλο και τη Βουλή, θα δούμε τι υπόθηκε νωρίτερα στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας των ΑΝΕΛ, Αντώνη. Και όχι μόνο. Να σου πω ότι στη συνέχεια των δηλώσεων του ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αναφορικά με τη συμφωνία με την πρώην